Σήμερα έχει... Έχει ομαλιανή κουζίνα με ομαλιανά υλικά από την ομάλα από το πρικαγκούρι, από το παπά τα περβόλια τα κόψαμε κρομίδια. Έχουμε πατάτες, το παλογιόρ του περβόλι κόψαμε δύο κολοκύθια και δύο μελιτζάνες. Και κάναμε και εδώ το εποχιακό φαΐ της ομάλας, συμπεριλαμβανομένου και το γαράζο έχει περίπου τα ίδια φαγιά και ο ανεμόμυλος και το φαράτσι. Το μούσι δεν κατέχω γιατί ο ήλιος αργούσε να βγει και γρογοβασίλαγε και οι άνθρωποι δεν τρώγανε, εγώ δεν κατέχω ούτε γλυκό. Μιλούμε σήμερα λοιπόν για την ομάλα. Ακόμα είναι μπόλικο κρεμμύδι, μπόλικο λαδάκι, μπόλικο πιπέρι, μπόλικο αλατάκι και τα τσιγαρίζουμε. Και μόλις τα τσιγαρίσουμε, κόβουμε τις πατατούλες τις ομαλιανές, τα κολοκύδια και, πέστε μου το παιδιά, τις μελιτζάνες. Προχωράμε. Σήμερα λόγω χόρτο εργασίας ο μαέστρος, όχι στη λίρα, ο άλλος, ο μέτρο, θα πήγε την περίτσα του, γιατί σήμερα κουράστηκε, είχε πολλή δουλειά να κάνει. Η πατέρα μου καλή που είναι, ότι είναι παγωμένη. Ξεσκεπάζω με τρόπο τα κρεμμυδάκια τα οποία σιχοβράζουνε. Πιάνουμε το μαχαίρι και κόβουμε πρώτα, πέστε μου το τι σπα, πέστε μου τι σπα, πέστε μου το μαζί τις πατάτες. Με τρόπο να τσιτώνονται και να μη σπού, πέστε μου το, και να σπούνε, προχωράμε. Ακούς Γιώργη? Του Σπυρδομανώλη. Λοιπόν, κόβε τις πατατούλες, τις έχουμε καθαρίσει, τις έχουμε πλύνει. Αφού τσιγαρίσει το κρομπίδι, μάλλον πρώτα τις πατάτες που είναι πιο σκληρές. Ακούς Φρεντερίκη? Ακούς και εσύ Ντίνα Τεμπέλα που τρως όλα κατεψυγμένα και ακόμα γερεμένα? Έτσι μαγειρεύεις στο φαράτσι και στον ανεμόμυλο. Όχι που έμαθες γαραζανά. Έτσι, γιατί. Τα κολοκυθάκια τα έχουμε καθαρίσει, τα έχουμε πλύνει, κοίταξε τα. Τα κόλμη νοικοκυροσύνη όμορφα. Έτσι. Να τα τρως ύστερα και να μην δίνεις ότι τις πεθερά σου να φάει. Τις ανακατώτρας. Αυτό σήμερα είπαμε είναι το φαΐ τσομάλα, στο μαλλιανό φαΐ που λίγο πολύ μοιάζει με το μετοχιανό. Και πιο πολύ κάνω επίδειξη σήμερα της ομάλας επειδή προθέσει χορέψαν οι μαλλιανοί όμορφα στο γάμο του Γιώργη με τις Λευτερίες. Αλλιώς δεν τον έβαλα ούτε παξιμάδι. Αυτό κάνω αυτή την εκπομπή σήμερα για τους μαλλιανούς. Κόβε τις μελιτζάνες, κομματάκια να μην θρουλούνε και να είναι, πέστε μου το, και χορταστικές. Τέτοιο φάει για κάποιο μπιστολογιό στο σπίτι του, μπιστολοστελιανός, ο Κομπολογάς, ο Καραΐσκος, ο Κασέλας, Παπαδογιάννης,
ο Σουφούλος Γιώργης, Τσιμπεκάτσας ο πατέρας, απείς βράσων θα βάλουμε μέσα, είπαμε, και το μόνο που είναι αγοραστό είναι το πούμα. Το πούμα, πέστε μου το, το πουμαρό. Το σκεπάζομαι, πίνουμε την πυρίτσα μας και περιμένουμε. Έτοιμο. Μόλις ψηθούνε, παιδιά, θα βάλουμε και το πού, πέστε μου το, το πουμαρό, το οποίο είναι αγοραστό σήμερα, δεν έκοψα ντομάτι γιατί βαριούμουνε και την κάμπω σαλάτα. Θα ανοίξετε, παιδιά, ή τα φαΐ θα φάνε ο μαλλιανής σήμερα. Αυτή είναι ο μαλλιανής συνταγή και θα ανοίξετε. Το πατέρα νόστιμο, νόστιμο και μυρωδιά μόνο εσείς δεν τη γλυκάτε. Έκαι, έκαι ξανοζουμί. Αυτό μόνο η ομαλιανή γατέρα ήταν τρώνε. Το Παπαδογιάννη και ο Καραΐσκος και ο Χαρτιάς, ποιος άλλος, δεν ξέχασε κι έναν άλλο. Ο Τσοντής του Μηχανικού Υγή, ποιος άλλος μπρέγεται, Παπαδογιώργης. Είμαι άτιμος, δεν θυμούμαι άλλο. Αυτός, ο Κουτσομάρκος. Τσαφάγε τρώγανε μόνο στα μετόχια και στην ομάδα. Ξέχασα να σας πω τον αναγνωστό Γιώργη, τον άλλο το... Πώς το λέγαμε στην ομάδα το... Ο Μελαχρίνης που είχε τις πολλές κοπελιές. Εμάς έπρεπε κάτσα το Μελαχρίνη. Γιώργη που πονογά το Μελαχρίνη, εσύ θυμάσαι τώρα. Πάνε αυτός το Γιώργης, ο γιος του Μανώλης, που πήρε στη Βουλγαρία, θυμάσαι τώρα. Και καιρούς, και καιρούς.
παράπονα. Και τη χάρισα.